Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση. Διότι τουλάχιστον μια οικογένεια που εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη βρήκε έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την κρίση. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει για όλους αυτό, αλλά τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι σκέφτηκαν κάτι εναλλακτικό, κάτι διαφορετικό. Να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να ξεφύγουν από τα δεδομένα, να ξεφύγουν από τις μεγάλες πόλεις, από τα άγχη, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όσοι ζούμε και δουλεύουμε σε μεγάλες πόλεις, και να κάνει τι. Δείτε μόνο την εικόνα. Προσέξτε, δείτε εδώ μια ωραία εικόνα, μια καταπληκτική εικόνα από το Λευκοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου είναι η Ελένη Ιατρού και θα μας πει τώρα αμέσως τι γίνεται εκεί σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε, νομίζετε ότι είναι εικόνα από ταινία. Σας καλημερίζουμε. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα. Σας καλημερίζουμε λοιπόν και σας καλωσορίζουμε στη Western City, στο Λευκοχώρι Θεσσαλονίκης, 39 χιλιόμετρα έξω από την Θεσσαλονίκη. Μία μικρή παράκαμψη στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Σερών και σε 35 λεπτά είσαστε σε ένα μικρό επίγειο παράδεισο. Ξεχνάτε, την κρίση δεν υπάρχει. Αν είσαστε και λάτρεις της Άγριας Δύσης, εδώ θα βρείτε το σαλούν, εδώ θα βρείτε το γραφείο του Σερίφη. Ο Αποστόλης Γιώγας, ο κακός Σερίφης, όπως θέλει να λέει τον εαυτό του, είναι εδώ για να διώχνει, να ξορκίζει το κακό, να το στέλνει μακριά. Θέλησαν, ήταν βασική προϋπόθεση σήμερα να ντυθούν, λέει, Ινδιάνα. Δεν φόρησε μόνο τα χρώματα του. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Ο Αποστόλης διοργάνωνε συναυλίες. Όταν ψυχανεμίστηκε πριν από περίπου 20 χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά, με την κρίση, παράτησε όλα και ήρθε εδώ. Λοιπόν, Αποστόλη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, να είστε καλά, καλημέρα. Και χρόνια πολλά. Πώς σκεφτήκατε τώρα αυτή την ιδέα, κύριε Γιώγα? Είδατε την κρίση πριν τόσα χρόνια, άμα είναι, σας κάνουμε υπουργό οικονομικών. Αντί για καουμπόι. Η κρίση φάνηκε πριν από 4 χρόνια. Η πολιτισμική κρίση φάνηκε πριν από 20 χρόνια. Και πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Είχατε κάποιες αναφορές? Είχατε επηρεαστεί από κάπου? Πώς το σκεφτήκατε? Όχι, όχι. Εμείς μεγαλώσαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά διαβάζαμε πολύ Λουκιλουκ τότε. Και επηρεαστήκαμε. Τα παιδιά γεννήθηκαν πλέον σε χωριό. Είναι πολύ καλή η πείς. Και αποφασίσαμε κάποια μέρα να κάνουμε αγροτουρισμό. Πριν πόσα χρόνια φτάσατε? Αγρόκτημα. Είχατε εκεί ένα αγρόκτημα δικό σας στην περιοχή? Όχι, όχι. Ήμασταν πολύ τυχεροί. Αλλά ήρθαμε για πικνίκ σε αυτή την περιοχή και το αγοράσαμε. Μας άρεσε και το αγοράσαμε. Α, και σκεφτήκατε έτσι να στήσετε αυτή την επιχείρηση. Μπράβο, ναι. Στην αρχή σου λέω, εξήγησε σαν ελληνικό αγρόκτημα. Κατσικούλες. Με κατσικούλες. Είχαμε 150 κατσίκες. Και μετά σιγά σιγά το αλλάξαμε. Και το περάσαμε στα άλογα. Σήμερα έχουμε 35 άλογα εδώ πέρα. Για να δούμε, ρε παιδιά, για μισό λεπτό. Αυτή. Έλα, Ελένη, λέγε, ναι. Να μας περιγράψει λίγο τι γίνεται καθημερινά. Έρχονται ακριβώς, ακριβώς. Από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Τι προσφέρεις λοιπόν, ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ πέρα, τι συναντά, Αποστόλη, να τον ξαναγήσουμε? Α, μπράβο. Μόλις έρθει ο επισκέπτης εδώ πέρα, το βάζουμε στον κόσμο των άλογων. Τον εξηγούμε ορισμένα πράγματα πάνω στα άλογα, τον μαθαίνουμε για την υπασία και σιγά σιγά φτάνει στο επίπεδο να παίρνει το άλογο και να φεύγει μόνο στο βουνό. Η θεάρεση στιγμή για αυτόν θα φτάσει όταν τον πείσει τον επισκέπτη να βγει οδηγός σε αρχάριους. Εκεί ξεπερνάει όλα τα προβλήματα και δέχεται τα καινούρια. Τις καινούριες εμπειρίες. Ναι, αλλά βλέπω ότι έχετε εναρμονιστεί πλήρως και με το θέμα. Δηλαδή, ντύνεστε και ανάλογα, έχετε και αντίστοιχα άλογα από ό,τι βλέπω, άλογα που βλέπουμε σε ταινίες μέχρι τώρα. Δηλαδή, αυτό πώς το σκεφτήκατε, πώς το εμπνευστήκατε όλο το σκηνικό? Είναι αυτό που είπες πολλές φορές στη τηλεόραση, η εξειδίκευση μετράει. Να ασχοληθείς με ένα θέμα. Όταν ασχολείσαι με θέμα και ο κόσμος τα αγαπάει και όλα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Χρήστο, έλα κοντά μας. Ο γιος του, ο Χρήστος, είναι ο ένας από τους δύο γιους του. Πήγε μέχρι στην Ιταλία γιατί κατάλαβε ότι αυτή η εξειδίκευση έχει προπτική. Έτσι λοιπόν, Χρήστο, στην Ιταλία τι έκανες? Έμαθες διάφορους τρόπους υπασίας προκειμένου να επεκτείνεις την επιχείρηση. Έλα λίγο πιο κοντά μόνο, σε παρακαλώ. Είναι και λίγο δύσκολο μετά λόγω, ρε παιδιά. Τα κουμαντάρεις. Εκεί. Λίγο πιο κοντά, εκεί είμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Πήγα στην Ιταλία σε μια σχολή Western υπασίας. Είναι ένα διαφορετικό, κάτι καινούριο για τα ελληνικά δεδομένα. Χειριζόμαστε το άλογο κατά βάση με το σώμα παρά με τα χέρια. Είναι, ερχόμαστε σε επαφή με το άλογο. Πιο κοντά. Ναι. Και αυτό που ασχολούμαστε τώρα, ελεύθερη υπασία, είναι κάτι μοναδικό. Πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος, πώς το εισπράττει? 9 στους 10 τρελαίνονται. Είναι κάτι πραγματικά μοναδικό που μπορούμε και βγαίνουμε πάνω στο βουνό, στη φύση, να τρέξουμε μέσα στο χιόνι αυτή τη στιγμή. Όποιος θέλει να μείνει εδώ πέρα, πέρα από το... Ελένη, τα άλογα όπου τα έχουν φέρει, για ρώτα τα παιδιά. Έχουμε κάποια ξύλινα καταφύγια, τα οποία είναι για λίγο πιο extreme καταστάσεις. Με sleepy bang, για θέρμαση τζάκι, είναι για ανθρώπους που αντέχουν τη φύση. Σκληρές καταστάσεις. Σκληρές. Από πού τα
φέρατε, Χρήστο? Είναι διαφόρων φυλών. Έχουμε κάποια ελληνικά, έχουμε φέρει από Γερμανία, από Ιταλία. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε και πολλά διαφορετικά επίπεδα από ανεβάτες. Από παιδάκια που καβάλαν πρώτη φορά έως και έμπειρους που τρέχουν σε αγώνες. Ο αδερφός στην Αυστραλία τι κάνει? Δεν είναι μαζί μας ο Μπάμπης? Δεν είναι τώρα, όχι, είναι στην Αυστραλία σε μια σχολή για άλογα. Για να μας φέρει και άλλες καινούργιες γνώσεις για να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Ελένη, πες του Χρήστου να μας κάνει λίγο μια επίδειξη σε αυτό το ειδικό, ιδιαίτερο είδος υπασίας που έχει εκπαιδευτεί και ο ίδιος. Να μας δείξει έτσι 2-3 πράγματα. Επίδειξη σε κάποιο ιδιαίτερο είδος υπασίας, θα μας δείξεις? Αυτή τη στιγμή με το χιόνι είναι επικίνδυνο. Δύσκολο, ε. Με το χιόνι τώρα είναι επικίνδυνο να κάνουμε κάποια κοψίματα από άτομα σταματήματα, μην γλιστρήσουνε. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, κατανοητό. Θα μας περιγράψει πώς αντιδρούνε, οι επισκέπτες όταν έρχονται εδώ. Γιατί γνωρίζουν τη φύση, γνωρίζουν το άλογο. Μας λέτε ότι έρχονται και εθελοντές. Αυτοί που έρχονται σαν επισκέπτες μετά γίνονται εθελοντές και έρχονται σας βοηθάνε. Όλοι όσοι είναι εδώ είναι φίλοι του Western City. Ναι. Σήμερα μόνο και μόνο για το ζωντανό. Ελένη, φώναζε δυνατά γιατί δεν σε ακούμε, Ελένη μου. Ναι, ναι, πάνω στα άλογα είναι λίγο πιο δύσκολο. Α, αλλά πράγμα. Ήταν μια πρόκληση το σημερινό. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Όσοι έρχονται εδώ, έχουν έρθει από την Αθήνα, έχουν έρθει από τον Εύρο, από την Καστοριά. Και όλοι αυτό που συναντάνε εδώ πέρα το βλέπουν σαν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Κάνουν τη βόλτα στο βουνό. Υπάρχει φάρμα που υπάρχουν και οι κατσικούλες και οι κοτούλες. Πιάνουν το αυγό, μας έλεγε ο Αποστόλης. Και τι σε ρώταγαν? Και τρελαίνονται. Πρώτη φορά πιάνουν το αυγό κατευθείαν από την κότα. Να ρωτήσω ρε παιδιά κάτι. Αυτό. Άκου Δημήτρη, άκου λίγο πώς λέει τους Αθηναίους Αποστόλης. Αθηναίζους. Αθηναίζους, ε. Γιατί είναι από το Αθήνα και Κινέζος. Ναι, ναι, ναι. Είναι τόσο τρελαμένοι, τόσο διψασμένοι για αυτό το πράγμα. Δεν έχει άδικο. Που μόλις δοθεί ευκαιρία, τρελαίνουν τις φωτογραφίες. Εδώ ρε παιδιά, μας έτυχε περίπτωση στην Αθήνα μητέρα με τα παιδιά της να βρίσκεται στην Κηφισιά και να ρωτάει το παιδί, βλέποντας τα άλογα, εάν υπάρχει άλογο και στην πραγματικότητα. Διότι το άλογο το είχε δει μόνο στα Μικι Μάου, στα παιδικά παραμύθια, δεν ξέρω και εγώ πού. Και είδε άλογο για πρώτη φορά και τρελά. Έτσι, είναι μια χρυσή ευκαιρία για να έρθει πιο κοντά και ο γονιός και το παιδί και επικοδομητικά να περάσει το Σαββατοκύριακο και ημερήσια εκδρομή. Και μάλιστα όλα αυτά πολύ οικονομικά, να πάρουμε και δηλαδή από τιμές. Μια μικρή βόλτα για τα παιδάκια είναι γύρω στα 5 ευρώ, είναι ο γύρος του κτήματος. Για μεγαλύτερες βόλτες γύρω στη μισή ώρα είναι στα 10 ευρώ και οι μεγαλύτερες της μιας ώρας κοντά 45 λεπτά είναι στα 15 ευρώ. Και όποιος θέλει να μείνει. Και όποιος θέλει να βρει επίσης είναι πολύ χαμηλά η τιμή. Ανεξαρτήτως αυτό όμως στα μικρά μας καταφύγια είναι από 30 έως 20 ευρώ. Για πόσα άτομα? Για 6 έως 2 άτομα, 3 άτομα. Έχετε προσαρμοστεί τώρα με την κρίση? Ναι. Έχετε προσαρμοστεί. Ίσα-ίσα που εμάς η κρίση μας λίγο μας βοήθησε, γιατί το κοινό ήταν πάρα πολύ. Mm-hmm. Και τώρα με την κρίση δεν έχουμε τόσο πολύ επισκεψιμότητα. Βλέπω πάντως ότι έχετε εναρμονιστεί πλήρως το περιβάλλον και το έχετε φτιάξει κανονικά σαν να είναι μια παλιά πόλη. Ε? Δηλαδή ναι, ακόμα και βαγόνι παλιού ξύλινου έχετε, από ό,τι βλέπω εκεί, από ξύλινη αμαξοστοιχεία. Έχετε τη φυλακή του σερίφη το γραφείο, το σαλούν, κανονικά τα πάντα, έτσι. Έχει σκηνικό κανονικό. Βέβαια, κάθε πόλη Western, κάθε καινούργια πόλη Western ανακαλυπτόταν και με το σιδηρόδρομο. Ναι, σωστά. Γι' αυτό φέραμε και βαγόνια. Mm-hmm. Έχουμε σπίτια των χρυσοθύρων, σπίτια των κυνηγών. Άμαξα βλέπω πίσω. Έχουμε το σαλούν. Mm-hmm. Βέβαια, πάντοτε. Ο κόσμος συμμετέχει σε αυτό? Βέβαια, τους αρέσει πάρα πολύ. Σιγά-σιγά τα άτομα, όπως είπαμε εδώ πέρα, που έρχονται αρκετό καιρό, γίνονται εθελοντές και με βοηθάνε. Mm-hmm. Πλησιάζουν πιο κοντά στη φιλοσοφία ενός αλόγου. Ρούχα τους δίνετε εσείς, ρούχα? Κύριε Γιώργα. Βέβαια. Οι περισσότεροι επισκέπτες τώρα έχουν τα δικά τους ρούχα. Ναι. Οι παλιοί επισκέπτες. Οι παλιοί επισκέπτες, άρα λέτε ότι έχετε και μόνιμους πελάτες, ε? Ναι, ναι, έχουμε ένα fan club. Ναι. Έχουμε άλογα για διαφορετικές κατηγορίες. Έχουμε άλογα για τους οποίους θέλουν να τρέξουν. Ναι. Οπότε πρέπει και πιο δύσκολα άλογα. Διοργανώνετε και κάποιους αγώνες εκεί υπασίας? Όχι, όχι, δεν προλαβαίνουμε. Επειδή η δουλειά μας είναι κυρίως Σαββατοκύριακο, ναι, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Το λέω ως ιδέα, μήπως σας χρειαστεί. Για κάποιους που ναι, ενδεχομένως να θέλουν να το αυτό, κάνουν. Και η μασκότ ποια είναι? Ο πιθωνάς? Έχουμε και ένα πίθωνα. Βέβαια η Ελένη φοβήθηκε να τον πάρει στην αγκαλιά της. Αυτό να χρεωθεί, εντάξει. Καλά, η Ελένη φοβάται γενικότερα. Δεν θα μπορούσα να το Όχι, όχι, σε παρακαλώ, πάρ' το πίσω, βλέπεις που είμαι. Λοιπόν, απλά δεν θα είσαι εκεί, άμα δεν σε κράτα για το κορίτσι από κάτω, θα σου λέω εγώ αν ήσουν. Τολμάς να περπατήσεις μόνη σου με το άλογο να φύγεις? Εννοείται, θα αφήσω το μικρόφωνο και έτσι θα σας χαιρετήσω. Θα πάω βόλτα με τη Ζιζέλ. Για να δω. Ναι, ναι, ναι. Για να δω, θα το δούμε στη συνέχεια. Και όχι μόνο αυτό, να σου πω κάτι. Το Western City του Αποστόλη είχε σαν αποτέλεσμα γύρω από το Λευκοχώρι, από την περιοχή όπου βρισκόμαστε, να αναπτυχθούν πάρα πολλά τέτοια ράντσα. Βέβαια, κανένα γι' αυτό. Τουρισμός. Αλλά υπηκό τουρισμό, ναι.
Ναι, ναι, γίνανε αρκετές φάρμες εδώ στην περιοχή και έχουμε φτάσει στο σημείο τα υπόλοιπα χωριά του Δημού Θεσσαλονίκης να έχουν φοβερή οικονομική κρίση. Το λευκοχώρι ακόμα σε πολύ καλά επίπεδα. Mm-hmm. Μόνιμους επισκέπτες δέχεστε να έρθω για μόνιμη εγκατάσταση? Αχ, έλα, να δεις λίγο τις δυσκολίες. Τώρα βλέπεις τα όμορφα. Όταν έρθει να δεις και τις δυσκολίες, τότε θα σου πω. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρόνια να έχουμε. Καταπληκτική εικόνα. Για κάτω, Ελένη, αυτό που έλεγες. Για προχώρα, Ελένη μου. Χωρίς να σου κρατάνε τα γκέμια. Μόνη σου. Άστι, άστι την Ελένη. Άστινα. Αυτή την εικόνα θα σας πάω σε διάλειμμα σήμερα. Εδώ, κοιτάξτε.